Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, συνεχίζοντας με ποδόσφαιρο, 9 Ιουνίου σήμερα 2022, 9 Ιουνίου του 1976 ήταν η ημερομηνία που σημάδεψε έναν από τους κορυφαίους τελικούς όλων των εποχών στο κύπελο Ελλάδας και τον θρίαμβο του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού στα πέναλτι του 1976. Ας θυμηθούμε πώς. 1976 στη Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής Ολυμπιακός 4-4. Ο Χατζηπαναγής με μια εντυπωσιακή προσπάθεια αποφεύγει και Λεσίδη και Κλέζο και κάνει το 1-0 στο 27ο λεπτό. Προσέξτε πάλι την προσπάθεια του Χατζηπαναγή που στο 27ο λεπτό έδωσε την πρωτοπορία στον Ηρακλή. Ο Κλέζος μόλις απέτυχε να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Το ημίχρονο τελείωσε 1-0 υπέρ του Ηρακλή. Στο 61 ο Σιώκος έκανε το 1-1. Στο 68 όμως ο Κουσουλάκης που παίζει εδώ στον Ηρακλή έκανε το 2-1. Και τώρα στο 81ο λεπτό ο Ολυμπιακός σε μια πολύ ωραία επίθεσή του με τη Ράστα Γαλάκο. Βιέρα Γαλάκο, πάλι ο Βιέρα και με θαυμάσιο σουτ θα γίνει το 2-2. Στην παράταση τώρα ο Χατζηπαναγής πάλι στο προσκήνιο. Στο πρώτο λεπτό θα αποφύγει τον Αγγελή και με σουτ στην κλειστή γωνία θα κάνει το 3-2 για τον Ηρακλή. Αργότερα στο 110, ενώ παίζεται το δεύτερο ημίχρονο της παρατάσεως, μια μπαλιά εδώ του Αντώνιεβιτς. Θα βγει ο Γκέσιος μπροστά, θα νομίσουν οι Ολυμπιακοί offside χωρίς να είναι. Θα περάσει και τον Τελεσίδη και σε κενό τέρμα θα κάνει το 4-2. Ο Ολυμπιακός δύο λεπτά αργότερα θα καταφέρει να μειώσει το σκορ από μια προσπάθεια του Συνετόπουλου που θα γυρίσει εδώ την μπάλα πρώτου Φανάρα και του Καραβίτη που θα σουτάρει ευθύβολα στο τέρμα. Ένα γκολ που θα του δώσει ζωή και αυτοπεποίθηση. Δύο λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Στη συνέχεια είχαμε και εδώ πέναλτι. Εδώ ξαναβλέπουμε το τέταρτο γκολ του Ολυμπιακού. Και το ωραίο σουτ του Γκλέζου. Είχαμε και εδώ πέναλτι και ο Τουμπόγλου με το πέναλτι αυτό έδωσε τη νίκη στον Ηρακλή 6-5 στα πέναλτι. Εδώ η απονομή του επάθλου από τον κύριο Χιλιά Καραμαλή στον αρχηγό του Ηρακλή Φανάρα.